Το, ο κύριο Σαμαρά. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπατζελιά, είναι ε, σύμφωνη με το σχέδιο και αν σα ρώτησε ο κύριο Σαμαρά, γιατί υποτίθεται ότι είναι σχέδιο τη κυβέρνηση <σταλείς> και έχετε μια προγραμματική συμφωνία. Αλλά στην ώρα σα. Ε, εάν εσεί βλέπετε σε αυτό μια προοπτική και αν υπάρχει το αντισχέδιο, κυρία Σαγκοράφη, και ποιο είναι αυτό. <σταλείς> σε μένα ρωτάτε, σε σας, 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 Κοιτάξτε, καταρχήν, ναι. να, να πάω σε αυτό που είπατε το τελευταίο ναι. και που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και που ο χαρακτηρισμό του κύριου Κίρτσου νομίζω ότι ήταν ευστοχότητο όσον αφορά τον κύριο Θεοχάρη. Ο οποίο κύριο Θεοχάρη σε αυτή τη στιγμή είναι υπουργό αντί του υπουργού, ναι. αποφασίζει από μόνο του και διατάσσει. Ε, 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 διαγράφει νόμου οι οποίοι ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο και με εγκυκλίου διαστρεβλώνει τι αποφάσει που παίρνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλάζει του νόμου με τι εγκυκλίου. Ε, Ακριβώ και έχει δημιούργησει μια τεράστια ταραχή στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Νομίζω κάποια στιγμή αυτό ο κύριο θα πρέπει να λογοδοτήσει. Δυστυχώ, σαν ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ομολογήσω επίση ότι έχουμε πάρει κάποιε αποφάσει, έχουν πάρει κάποιε αποφάσει, ώστε να δώσουν ασυλία σε όλου εκείνου οι οποίοι καταστρέφουν την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των οποίων είναι και τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, που αυτή τη στιγμή πουλάνε κομμάτι-κομμάτι την ελληνική μα ε, γη. Θέλω να πω λοιπόν. Πάμε όχι. στο σχέδιο, η κυρία Σακοράφα, δεν θα προλάβω. Όχι, θα πάμε σε αυτό που είπε ο κύριο Πρωθυπουργό και που ε, π, πάρα πολλά είπε προχθέ και, και ήταν τα θέλω του κυρίου Πρωθυπουργού. Αλλά θα πρέπει να πούμε και εμεί τα θέλω που και εμεί. Που, τα δικά, τα δικά, τα δικά μα θέλω και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω γιατί έχουν να κάνουν αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία σήμερα και τα οποία δεν πρόκειται να βελτιωθούν όχι στο επόμενο χρονικό διάστημα, ε, στα επόμενα για πάρα πολλά χρόνια. Mm -hmm. Ακριβώ γιατί γνωρίζουν όλοι τι ακριβώ ψηφίστηκε με τα μνημόνια, τι υποχρώσει έχουμε να λάβει μέσω αυτών των μνημονίων και ότι Υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε έτσι κι αλλιώ, διότι είναι υποχρεώσει ε, που η χώρα μα έχει αναλάβει απέναντι σε αυτού. Λοιπόν, ο κύριο ε, Σαμαρά είπε πάρα πολλά θέλω. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στον κύριο Σαμαρά και τα δικά μου θέλω είναι οι καρκινοπαθεί που με παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο να έχουν τα φάρμακά του στη στιγμή που πρέπει να τα έχουν. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν συντάξει αξιοπρεπεί για όλου του ανθρώπου οι οποίε πρόκειται να κοπούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ότι θα πρέπει να μην έχουμε ανέργου στο, στο 60% στου νέου και 30% που έχει φτάσει η ανεργία, δημιουργώντα τι προποθέσει, οι οποίε θα να. Το πώς, Σακοράφα, πω το πώς κυρία Σακοράφα Γιατί πρωθυπουργός έχω άκουσα ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος δεν είπε θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Ναι, είπε, μόνο είπε θέλω, τι θα κάνουμε στον στο πρωτογενή τομέα. Μα τι θα κάνουμε στι νέε τεχνολογίε. Μα δεν μπορεί να τι το θα κάνει με τι Δεν μπορεί και να, να αυτό το κάνει. αυτό στο τέλο τη εβδομάδα θα παράγει γιατί. αυτό το αποτέλεσμα. Να πάμε στι επενδύσει. Εσεί λέτε είχο. θέλω. εγώ, εγώ να, θέλω. Να, να, να πάμε στι επενδύσει που είπε ο κύριο Πρωθυπουργό. Να πάμε στι επενδύσει που είπε ο κύριο Πρωθυπουργό. Και να σα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα σα πω πώ δεν πρέπει να χαρίσουμε πράγματα που χαρίζει ο κύριο Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι ο πλούτο του ελληνικού λαού και ο οποίο πλούτο, εάν δεν υπάρχει στα χέρια των Ελλήνων πολιτών, στα χέρια του ελληνικού κράτου, δεν μπορεί Και να πάει σε σομ, καμία ανάπτυξη. Σε Θα σα αναφέρω σομλοντας. ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν. Προχθέ έγινε στη Θεσσαλονίκη ε, ένα δημοψήφισμα για την ΕΙΑΘ. Mm -hmm. Μια κερδοφόρα επιχείρηση, τη οποία της οποίας το ετήσιο κέρδο είναι τα λεφτά που πήρανε πουλώντα την ΕΙΑΘ. Αυτό είναι το είναι. ένα κομμάτι. Να πάμε στο ελληνικό. Ότι είχαμε έναν επενδυτή, ο οποίο έδωσε τα μισά λεφτά, έδωσε. Δηλαδή ένα άθλιο. Περιμένετε λιγάκι για να καταλάβετε πού θέλω, θέλω να καταλήξω. Θέλω να ένα άθλιο yeah. ποσό τη τάξη των 400 εκατομμυρίων και μετά από α πούμε, αντιδράσει των πολιτών, το διπλασίασε και δεν υπήρξε και δεύτερο. Δηλαδή, αν υπήρχαν μεγαλύτερε αντιδράσει, θα πηγαίναμε Όχι, κ. παραπάνω. Σαγωράφα, δηλαδή, αυτά, ξεπουλάμε αυτά, τον πλούτο βρά... το μα. Αυτό, είναι, αυτό θέλω αυτό να είναι να, πω. Μια, να πάμε αντίληψη. στο άλλο. Μισό λεπτό, κύριε Σαγκοράφα, διότι εάν είναι υπεραισιόδοξε οι προοπτικέ που ανοίγει η Ελλάδα. Για μένα δεν είναι, είναι καθόλου. Λέω εσεί που θέλετε να αποκαταστήσετε καθό και τι κοινωνικέ αδικίε, πρέπει να μα παρουσιάσετε ένα μοντέλο λειτουργία οικονομία πολλαπλάσιο. Σα λέμε λοιπόν ότι αυτά δεν θα γίνουν. Ότι δεν θα πουλήσουμε κτίρια του ελληνικού δημοσίου για 140 εκατομμύρια στον ίδιο Ανέφερα προηγουμένως, Εντάξει, και ο που ανέφερε προηγουμένω. Το και οποίο έχει εγγυημένο εισόδημα. Θα, έχει κάθε χρόνο ένα εγγυημένο εισόδημα τη τάξη των 12 εκατομμυρίων. Δηλαδή πουλάει το ελληνικό κράτο, παίρνει 140 του εγγυάτη για 20 χρόνια ότι θα του πληρώνει ενίκιο. Και άρα αυτό θα έχει 10% <laughs> απόδοση. Έχετε δει εσείς καμιά επένδυση 10% απόδοση. Ούτε στα ομόλογα, που υποτίθεται ότι βγήκαμε στην αγορά και πήραμε 5% και θεωρήσαμε ότι ήταν κορυφαία. Λοιπόν, <ΣΣΣ> αυτά δεν θα ξαναγίνουν. Και δεν πρέπει να γίνουν αν θέλουμε πραγματικά να <ΣΣΣ> πάμε. Αυτά, αυτέ είναι και οι δικέ <ΣΣ> μα θέσει. Εσά, επομένω, το φο... πρόγραμμά σα, το σχέδιό σα δεν έχει επενδύσει. Τι έχει κράτο. Φυσικά και έχει επενδύσει. Φυσικά Από και που έχει επενδύσει. Αυτό δεν αφαιρώνει ιδιότητα, λέτε δεν τον θέλετε. Όσοι έρθουν θα πάνε φυλακή. Όχι, οι δεν, οι θα άνθρωποι πάνε τρέμουν. Φυλακή, δεν θα πάνε στη φυλακή. Είπατε. Όχι, θα λειτουργήσουν κάτω από, από θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, στο οποίο κυρίαρχο θα είναι το κράτο. Το κράτο θα βάζει του όρου και όχι επενδυτέ. Αν δεν είναι τον κυρίαρχο πάνω θα το κράτο. Φυσικά, με, με προποθέσει. Φυσικά, μα αν ένα συνδυο... επενδυτή, ο οποίο θα έρθει σε μια χώρα κυρίαρχη όπω είναι η Ελλάδα, θα βάζει του δικού του όρου και το κράτο θα περιμένει τι θα του πει ο επενδυτή. Σε πού ζούμε. Κυρία Μπαντζέλη, δώστε και μια απάντηση. Αν το εθνικό σχέδιο, γιατί δεν το παρουσίασα πρώτα σε ένα